Αν μετά καλό θα ήταν να μην βγουν στην επιφάνεια. Γιατί είμαι πεπισμένη, είμαι σίγουρη ότι τα περισσότερα ζευγάρια παίρνουν κρίσεις και δεν τις μαθαίνει όλος ο κόσμος. Εμείς ήμασταν λίγο άτυχοι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά αυτά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Εγώ τρελάθηκα, έφυγα από το σπίτι, οπότε νίκησα ένα άλλο σπίτι. Μαθαίνει. Ξέρεις πώς γίνεται αυτή η διαρροή. Δεν είναι και τίποτα τραγικό όμως. Ναι, γιατί. Τότε ήταν τραγικό. Τραγικό. Επειδή ήσουν σε μια πολύ έφραστη ψυχολογική περίοδο. Ναι, ήμουν δηλαδή, σε κακή κατάσταση τότε. Με ένα παιδάκι, ναι. Δύσκολο. Ήταν όλο αυτό πολύ πράγμα και να έχεις να διαχειριστείς και τη δημοσιότητα αυτή. Πολύ. Ήταν τότε πραγματικά ήταν τραγικό και το ζούσα πάρα πολύ άσχημα. Τώρα όμως που το βλέπω απ' έξω, αν σου πω ότι δεν θυμάμαι κιόλας τι και πώς. Αλήθεια στο λέω. Ζω τόσο έντονα το τώρα. Σε πιστεύω. Αλήθεια σε πιστεύω, όχι. Το λέω μέσα. Είναι σαν ένα κακό όνειρο. Καμιά φορά σκέφτομαι. Πώς είχα τα κότσια και έφυγα από το σπίτι μου σε μια μέρα με ένα μωρό. Ήταν 3 μηνών τότε η Έλληνα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρήκα το κουράγιο τότε να το κάνω. Έπαθες πανικό και έφυγες. Έπαθες πανικό. Τι ήταν όλο αυτό που. Είχα πολλά πράγματα μέσα μου που προφανώς είχαν μαζευτεί και έγινε μια έκρηξη. Γιατί και εσύ φαντάζομαι το έχει ζήσει. Όταν έρχονται παιδιά στη ζωή μας ξαφνικά από το πουθενά. Αλλάζουν όλα. Όλα. Και μάλλον δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Φοβήθηκες κάποια στιγμή. Ναι, φοβήθηκα ότι δεν θα ζήσω το παραμύθι που ήθελα να ζήσω από μικρή. Ξέρεις, την όμορφη οικογένεια. Ο Πέτρος ξύνεται εδώ μεταξύ. Ναι. Όχι, όχι. Βαριέται. Μ' αρέσει, όχι, μ' αρέσουν. Θέλω να καταλαβαίνω τις γυναίκες. Και μετά αυτό. Από καιρό τώρα που όλα έχουν πάει όπως τα θέλεις, έχεις πια τον εαυτό σου να έχεις κάνει λάθος εκείνη την περίοδο. Ναι. Να είσαι υπερβολική. 100%. Και το έχω πει και το έχω παραδεχτεί και δεν είναι και κακό να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Αντέδρασα. Πολύ εγώ λέω, ο Βαγγέλης δεν είναι διάσημος να πει να έχει ο καθένας μια άποψη. Είναι γνωστό παιδί, την έχουμε φωτογραφίες από εδώ από εκεί. Αλλά για κάποιους που ήταν κοντά, σχέση με την ερώτηση, θα λέω ότι αυτός είναι ο άγριος και είναι κάτι που το ακούω εγώ. Και εσείς είστε αγγλικά πλάσματα τα οποία. Ναι, είναι μύθος. Αγγελικά πλασμένα και τα λοιπά, τα οποία δεν φταίνεται. Και ο άλλος είναι ο Κούρδος, ας πούμε, ο Ινδιάνος, ο οποίος. Ναι. Αυτό αφορά και εμένα. Όταν λες ότι έκανες λάθη, κατάλαβες ότι δεν ήταν ένας Κούρδος ο οποίος βασανίζει γυναίκες και. Σε καμία βέβαια. Και ότι εσείς είστε τα αγαθά αγγελικά πλάσματα. Θα τον αδικούσε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο. Είναι πολύ καταρχήν, ο Βαγγέλης είναι ο πιο τρυφερός μπαμπάς που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, νομίζω πως όλες οι γυναίκες θα ήθελαν να έχουν ένα μπαμπά σαν το Βαγγέλη. Την κάνει μπάνιο, δεν τις έχω κόψει ποτέ τα νύχια. Τα νύχια της τα κόβει μόνο ο Βαγγέλης. Λέω για σένα. Ας το πούμε τον μπαμπά. Λέω στα λάθη που λέει, στη συμπεριφορά στις σχέσεις μας. Θέλω να πω ότι και εσύ ότι έκανες ακακίες. Σου είπα ότι από την αρχή ανέλαβα. Όχι από την αρχή. Στην αρχή νομίζω ότι εγώ έχω δίκιο και όλοι οι άλλοι είναι τρελοί. Ότι εγώ είμαι η σωστή. Όταν ηρέμησε το κεφάλι μου και πήγα σε ένα γιατρό και είδα τα πράγματα όπως έπρεπε να τα δω, κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη, το μεγαλύτερο, όχι όλο, ήταν δικό μου. Μπράβο. Ναι, ποτέ έτσι κι αλλιώς ένας δεν έχει όλο το μερίδιο ευθύνη. Όχι.